Οι εργασίες για την ανακαίνιση του δικαστικού μεγάρου πρόκειται άμεσα να αρχίσουν, καθώς δημοπρατήθηκε το έργο κατεδάφισης των παλαιών φυλακών. Αποτελεί μια αρχή, λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, που δημιουργεί την πεποίθηση πως θα προχωρήσει συνολικά η ανακαίνιση του ιστορικού για την πόλη κτηρίου. Ήδη δημοπρατήθηκε το έργο της κατεδάφισης του παλιού κτηρίου των φυλακών. Η δημοπράτηση έγινε στα γραφεία της Θέμης Κατασκευαστικής στις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε μέσα στο μήνα ότι θα ξεκινήσει η κατεδάφιση, άρα έγινε η αρχή και πιστεύω να έχουμε και καλύτερη συνέχεια από εδώ και πέρα. Επίσης γνωρίζω ότι το έργο σε αυτή τη φάση είναι προϋπολογισμού 167.000 ευρώ. Το δικαστικό μέγαρο είναι αποτελεί τμήμα της ιστορίας της Καρδίτσας. Την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, τη βλέπετε, την ξέρετε, την ξέρουμε όλοι, είναι από τα σημαντικότερα θέματα που θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, ώστε και η απονομή της δικαιοσύνης για τον καρδιτσιώτικο λαό να είναι καλύτερη και οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, των δικηγόρων, των δικαστών, να είναι τέτοιες που να εγγυώνται την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης.